Γιώργο Πονηρέ, βρίσκεται ένας δύσκολος αγώνας αύριο στο Λουτράκι. Μας πεις δύο λόγια. Έχουμε ένα δύσκολο αγώνα αύριο μέσα στο Λουτράκι, σε μια πολύ δυνατή ομάδα. Εμείς και αύριο, όπως σε κάθε παιχνίδι, θα μπούμε να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Είμαστε μια καινούργια ομάδα, με μικρό όριο ηλικίας. Ευελπιστούμε και στο αυριανό, όπως και σε όλα τα παιχνίδια, να πάρουμε την νίκη. Η ομάδα μετά από 5 αγωνιστικές βρίσκεται 3 θέσεις πάνω από την τελευταία θέση. Είμαστε ευχαριστημένοι, φυσικά όχι βέβαια, έτσι. Δεν θα έλεγα ότι είμαστε ευχαριστημένοι, αλλά ούτε και δυσαρεστημένοι. Για μένα το αποτέλεσμα με το Βίζα Μεγάρων ήταν αυτό που μπορώ να πω ότι με στεναχώρησε. Αλλά όπως είπα, είμαστε μια καινούργια ομάδα με μικρό όριο ηλικίας. Πρέπει να κάνουμε όλη υπομονή. Δουλεύει πολύ καλά η ομάδα. Τα αποτελέσματα θα έρθουν και σίγουρα οι φίλαθλοι θα ευχαριστούνται αυτό που βλέπουν. Γιώργο, στον τελευταίο αγώνα με την Καλαμάτα, η ομάδα στο ημίχρονο ήταν πίσω 0-1. Όμως μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο, πραγματικά μια άλλη ομάδα, με τσαγανό, με δύναμη, γύρισε τον αγώνα, έκανε φάσεις. Να μας πεις δύο λόγια. Η ομάδα μας έχει πολύ ταλέντο. Πρέπει να το πιστέψουν και τα μικρά παιδιά και οι μεγάλοι, να το πιστέψουμε και να βοηθήσουμε τα μικρά παιδιά να βγάλουν το ταλέντο τους μέσα στο γήπεδο. Η ομάδα μας την Κυριακή που πέρασε με την Καλαμάτα έβγαλε ένα μικρό δείγμα το τι μπορεί να κάνει στο φετινό πρωτάθλημα. Σίγουρα θα δείτε πολλά περισσότερα από αυτή την ομάδα, απλά χρειάζεται λίγο υπομονή και ο κόσμος να βοηθάει την ομάδα. Γιώργο, τη Δευτέρα οι πιο νέοι παίκτες της ομάδας δώσαν ένα φιλικό στην Κοιλάδα και δείσανε μια ομάδα η οποία πρωταγωνιστεί στην Α1 Αργολίδας με 5-0. Θα μας πεις δύο λόγια. Η ομάδα, επειδή το είδα το φιλικό, ήταν πάρα πολύ καλή. Οι παίχτες βγάλανε πραγματικά αυτό που μπορούν. Απλά θα πρέπει αυτοί οι παίχτες να καταλάβουν και να μην τους φοβίζει το όνομα της Γάμα Εθνικής. Πιστεύω αυτό ήταν το μυστικό που τη Δευτέρα η ομάδα μας έπαιξε τρομερά με την Κοιλάδα, γιατί πιστεύανε ότι παίζανε με μια ομάδα μικρότερης κατηγορίας, λίγο παίχτες. Απλά θα πρέπει και οι παίχτες οι δικοί μας, οι νεαροί, να καταλάβουν ότι δεν είναι κάτι το τόσο τρομερό η Γάμα Εθνική. Μη τους φοβίζει το όνομα και να βγάλουν από μέσα τους οποιοδήποτε ενδιασμό έχουν ότι είναι καλοί παίχτες ή οτιδήποτε άλλο και να δείξουν στο γήπεδο τι πραγματικά αξίζουν. Γιατί αυτή η ομάδα αξίζει πάρα μα πάρα πολλά. Θα το πω και θα το ξαναπώ. Πάρα μα πάρα πολλά. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Καλή επιτυχία αύριο στο Λουτράκι. Ντάμας είναι ο Ερωτόκριτος Νταμαρλής. Ερωτόκριτε, δύο λόγια για τον αυριανό αγώνα στο Λουτράκι. Ξέρουμε ότι είναι ένας δύσκολος αγώνας. Έχουμε προετοιμαστεί όλη τη βδομάδα καλά. Έχουμε δουλέψει τον προπονητή μας. Πάμε για την νίκη εκεί πέρα και πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Την προηγούμενη Κυριακή η ομάδα κέρδισε την Καλαμάτα 2-1, παίζοντας πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Έκανε την ανατροπή από 0-1 σε 2-1. Θα μας πεις δύο λόγια. Ναι, όλη τη χρονιά έχουμε κάνει καλά παιχνίδια. Τη θέλαμε αυτή τη νίκη. Παλέψαμε, βρεθήκαμε πίσω στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο και τα φέρνουμε στο δεύτερο ημίχρονο, τους πιέσαμε. Παίξαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο και ανατρέψαμε το σκορ. Προέρχεσαι από την Κρήτη, από την Επισκοπή. Πόσο εύκολο ήταν, τι σε έκανε να έρθεις στην Ερμιονίδα? Μου μίλησαν με τα καλύτερα λόγια του ανθρώπου, μου μίλησαν και από εδώ από την ομάδα, από τη διοίκηση, ο προπονητής και με πείσαν ότι γίνεται κάτι καλό. Αυτό έχω δει και τις μέρες μου εδώ πέρα και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία αύριο στο Λουτράκι.